Καταρχήν να πούμε ότι θα φυσικά και στο τέλος της δικής μου τοποθέτησης προσπαθήσω να μην είναι μακροσκελής. Θα υπάρχει φυσικά η ευκαιρία σε όποιον θέλει να μιλήσει και να ενδεχομένως να αναπτύξουμε ένα διάλογο σχετικά με, το πράγμα, με όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν, που θα έπρεπε να γίνουν, που θα έπρεπε και εμείς να δούμε κάπως καλύτερα οργανωτικά θέματα, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ να έχω αυτό το άκουσμα των δικών σας απόψεων, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κομματική εδώ συνέβρεση και είμαστε λίγοι αλλά συνειδητοποιημένοι απόλυτα σχετικά με το πού βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε και ενδεχομένως και με απόψεις για το πώς πρέπει να πάμε από εδώ και πέρα. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καλό φίλο πλέον, τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τον Γιώργο Μπαρμπούνη, για την προσπάθεια που κάνει πραγματικά τις για δύο μέρες σκίστηκε ο άνθρωπος για να με γυρίσει στα σημεία που είχαμε επιλέξει από το πρόγραμμα να επισκεφθούμε, ιδίως αυτά που έχουν να κάνουν με τον δικό μου ρόλο στο ΜΕΑΧΗ Δικαιοσύνης. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω από κοντά πώς λειτουργούν τα καταστήματα κράτησης, ας πούμε, στην Κρήτη, πώς αντιλαμβάνονται τα θέματα οι άνθρωποι του νομικού κόσμου, του δικαστικού κλάδου, του δικηγορικού. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, το μεσημέρι δηλαδή, στο Πρωτοδικείο Νεάπολης, σε μια παρέα που συμμετείχε και δικαστικός προς τιμή του. Ήρθε να συζητήσει με τους δικηγόρους και με εμάς θέματα που έχουν να κάνουν τόσο με την γενικότερη λειτουργία της δικαιοσύνης, που έχει πολλά προβληματικά σημεία. Όπως ξέρετε, και δεν αναφέρομαι μόνο στις παρεμβάσεις κάθε τρεις και λίγο των κυβερνώντων προκειμένου να χαλιναγωγήσουν τη δικαιοσύνη σύμφωνα με τις πολιτικές τους σκοπιμότητες, αλλά και τα καθημερινά προβλήματα που είναι τα κυρίως προβλήματα και τουλάχιστον τα προβλήματα που βιώνει στην καθημερινότητά του τόσο ο δικηγόρος, πλέον πραγματικά ασκεί ένα επάγγελμα όχι άκρως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, πάντα λίγο πολύ ήταν αυτές οι θήκες, αλλά ένα επάγγελμα, θα έλεγα, χωρίς προοπτική πλέον, ιδίως μετά τη νέα ψυχολογία περί ακόμα μεγαλύτερης αύξησης των ασφαλιστικών του συσφορών, όπως και σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μια εξωφρενική κίνηση που για μένα δείχνει και κάποια, να το πω έτσι, άμεση πρόθεση να εξοντωθεί ο ελεύθερος επαγγελματίας στην Ελλάδα. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται. Να ευχηθώ στον πρόεδρο της ΟΝΕΔ πραγματικά καλή δύναμη. Το ζητούμενο είναι, ξέρετε, η ΟΝΕΔ που είναι έτσι δυνατός βραχίωνας της δύναμης της Νέας Δημοκρατίας να προσεγγίσει τις νεότερες γενιές, οι οποίες από σήμερα θα έχουν ένα επιπλέον, να πω έτσι, δέλεα να αγαπάνε τον Αλέξη Τσίπρα αφού τους κατήργησε τις εξετάσεις. Λες και αυτό θα λειτουργήσει, να το πω έτσι, αναβαθμιστικά για την παιδεία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι, αν υλοποιηθεί, γιατί βέβαια με αυτούς έχουμε το θεωρούμε ως δεδομένο ότι οι εξαγγελίες γίνονται έτσι για να γίνονται εξαγγελίες και υποσχέσεις. Στην πράξη τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά. Όταν πρόκειται όμως για παραγωγολογία, σε αυτό εμφανίζουν κάποια επίδυση. Και όταν πρόκειται για πακετάρισμα επικοινωνιακό των επιχειρημάτων, και εκεί εμφανίζουν κάποια επίδυση. Είναι, θα έλεγα, το μόνο κομμάτι στο οποίο πάει καλά. Λένε ωραία ψέματα και ελκυστικά. Και αυτά τα ψέματα προσελκύουν οπωσδήποτε ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει μάθει ότι υπάρχουν μόνο εύκολες λύσεις, ότι υπάρχουν εύκολοι δρόμοι και ότι ό,τι έγινε στην Ελλάδα μπορεί να ξεγίνει ως διαμαγείες. Αυτό μας είπα στην ουσία και γι' αυτόν τον λόγο πολλοί κόσμοι εμπιστεύτηκαν. Τώρα βέβαια απογοητεύεται και παρεμπιπτόντως έχει γίνει και τεράστια ζημιά, την οποία θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα κληθεί να διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντα, ξέρετε καλά και οι παλιότεροι, έρχονταν να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και έρχονταν να διορθώσει τη ζημιά που κάνανε οι προηγούμενοι. Μάζευε την κατάσταση για να αντιμετωπίσει πολιτικό κόστος, να αντιμετωπίσει δυσπιστία ή δυσαρέσκεια του εκλογικού σώματος, ενδεχομένως να ξαναχάσει από κάποια
άλλη δημαγωγική προσέγγιση, κάποια άλλη παροπολογία και προσπεριδοσιολογία και να ξανάρθει για να μαζέψει πάλι αυτά που είχαν αφήσει να ξεφύγουν οι προηγούμενοι της, πάλι θα βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Ελπίζω η ζημιά μέχρι τότε να μην είναι ανεπανόρθωτη. Πραγματικά το ελπίζω, αν και κάθε μέρα που περνάει μου δημιουργούνται λόγοι απεσιοδοξίας. Ξέρετε, λένε ότι ο απεσιόδοξος είναι ένας καλά ενημερωμένος αισιόδοξος. Ο καλά ενημερωμένος αισιόδοξος είναι ο απεσιόδοξος. Έτσι λένε. Παρά τα αυτά, πιστεύουμε πραγματικά στη Νέα Δημοκρατία, το ξέρετε κι εσείς, ότι μπορούμε να δώσουμε τις λύσεις. Αλλά χρειάζεται και πάρα πολύ δουλειά για να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορούμε να πάμε καλύτερα. Σίγουρα μπορούμε να πάμε καλύτερα από το χάλι που έχουν δημιουργήσει οι κυβερνώντες αυτή τη στιγμή. Απλά θα πρέπει να σταθούμε στον κόσμο μας, θα πρέπει να ξαναπείσουμε τον κόσμο μας ότι μπορούμε και θα πρέπει σε όλους αυτούς που κατά καιρούς απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως γιατί παρασύρθηκαν από αυτές τις υποσχέσεις, από αυτά τα παραμύθια, από τα λάθη που κάνει κάθε κυβέρνηση, έκανε και η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ήταν στρατηγικά λάθη, ήταν ενδεχομένως λάθη τακτικής. Δεν ήταν όμως μεγάλα, χοντρά, στρατηγικά λάθη. Θα πρέπει να τους πείσουμε ότι πραγματικά η Νέα Δημοκρατία μπορεί να ξαναπάρει την εξουσία και να την ασκήσει κατά τρόπο ώστε να σηκώσει τη χώρα ξανά όρθια. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ερχόμαστε λοιπόν και ευχαριστώντας τους συμπαρισταμένους με εμένα στο, εδώ πάνω στο πάνω στην έδρα, να μην παραλείψω να ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας εδώ έτσι. Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι είναι δύσκολη εποχή, είναι αρχή της τουριστικής σεζόν. Ελπίζω ότι είναι μια τουριστική σεζόν, έτσι δείχνουν τουλάχιστον οι ενδείξεις. Θα πάει πολύ καλά, θα πάει πολύ καλά, πραγματικά το έχουμε. Γιατί χρειάζεται την τόνωση, οπωσδήποτε, και η τοπική οικονομία. Ξέρω ότι οι περισσότεροι πλέον είναι απασχολημένοι, γιατί στο ξεκίνημα της σεζόν υπάρχει υπερασχόληση, τουλάχιστον όσο ασχολούνται. Και επίσης και η ώρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, που πρέπει να έχουμε μπει πλέον στο καλοκαίρι, 6,5 θεωρείται αρκετά νωρίς πλέον, αλλά ξέρετε το πρόγραμμα ήταν πολύ σφιχτό. Ήρθα χθες το μεσημέρι στην Κρήτη με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και φίλο καλό, τον Λευτέρη Αβγενάκη. Εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα ώστε να κάνουμε πάρα πολλές επαφές και δεν έχουμε σταματήσει. Η ΝΟΣ εδώ στο Ρασίδι είναι η τελευταία εκδήλωση, η τελευταία στάση. Μετά θα πρέπει να φύγουμε για το αεροδρόμιο, γιατί αύριο πρέπει να είμαι στην Αθήνα προκειμένου να πάρω στα χέρια μου το κείμενο της συμφωνίας και να αρχίσουμε να το επεξεργαζόμαστε για να δούμε τι θα πάμε να ψηφίσουμε ή τι θα πούμε πάνω σε αυτά που θα έρθουν να ψηφιστούν από εβδομάδα όταν θα ξεκινήσει η αντιπαράθεση πρώτα στις Επιτροπές της Βουλής και μετά στην Ολομέλεια. Και έχουμε αποφασίσει. Προχθές το είπε ο πρόεδρος μας στην κοινοβουλευτική ομάδα ότι θα σηκώσουμε τους τόνους στην κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και μάλιστα οι τομεάρχες εκτός από τη γενική τοποθέτηση θα κάνουν μία, να το πω έτσι, συνολική παρουσίαση των θέσεών μας απέναντι στις θέσεις και τα έλεγα για τις ημέρες της κυβέρνησης για αυτά που έχει κάνει στον τομέα, σε κάθε τομέα κατά τη θητεία της. Έτσι ώστε να δοθεί η εντύπωση μιας εφόλης της ύλης, να το πω έτσι, πρότασης μορφής κατά της κυβέρνησης. Αυτή είναι η πολιτική μας στόχευση για την συζήτηση της επόμενης εβδομάδας. Και φυσικά έχουμε να πούμε πάρα πολλά πάνω στη συμφωνία, για την οποία γνωρίζουμε το γενικό περίγραμμα και κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία έρχονται προς ψήφιση. Και φυσικά ο πρώτος ισχυρισμός είναι ότι πρόκειται για ένα τέταρτο μνημόνιο. Γιατί πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο, διότι είναι ένα πακέτο μέτρων αναγκαστικού χαρακτήρα, κυρίως οι περικοπές συντάξεις και η μείωση του αφορολογήτου, αναφέρονται φυσικά στους συνταξιούχους και οικονομικά αδύναμους αντίστοιχα και περίμενε κανείς από μια αριστερή κυβέρνηση να μην κόβει συνέχεια τους συνταξιούχους και να μην μειώνει το αφορολόγητο έτσι ώστε και αυτός που βγάζει στην ουσία 500 ευρώ το μήνα και λιγότερο να πρέπει να πληρώσει φόρο, θα τον περίμενε κανείς από μια αριστερή κυβέρνηση, έτσι. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολλά
Υπάρχουν και περικοπές κοινωνικών επιδομάτων, υπάρχει και περαιτέρω μείωση του ΕΚΑΣ, υπάρχει και απαλλαγή από δαπάνες που εξέπτουν από το φόρο για ιατρικές φαρμακευτικές δαπάνες, για παράδειγμα, και άλλα δηλαδή, και άλλη περιστολή, αν θέλετε, μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα από την κυβέρνηση αριστεράς, που κατά τα άλλα στη θεωρία μας λέει ότι είναι κοινωνικά ευαίσθητη, αλλά από τις πράξεις της δείχνει ότι κάθε άλλο παραευαίσθητη είναι. Δεν διστάζει να πάρει οποιοδήποτε μέτρο που της προτείνουν οι δανειστές μετά από μια διαπραγμάτευση που υποτίθεται ότι έχει κρατήσει ένα χρόνο και βάλει. Έτσι, για να δίνουμε την εντύπωση ότι προβάλλουμε αντίσταση, προκειμένου να κρατήσει την εξουσία, γιατί αυτό είναι το τελικό διάταγμα. Έχει κερδίσει πολιτικό χρόνο κλείοντας τη συμφωνία αυτή η κυβέρνηση. Και παράλληλα πουλάει ένα πολύ επιτίδιο παραμύθι, το περίφημο αφήγημα, εγώ το προτιμώ να το λέω παραμύθι, γιατί παραμύθι είναι, ότι προσπάθησε, ότι έφερε τα καλύτερα αποτελέσματα, ό,τι. Επειδή όμως τώρα νομίζω ότι όλοι έμφρονες άνθρωποι είμαστε και μπορούμε να συγκρίνουμε, έχουμε μέτρο σύγκρισης πλέον, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι σε σχέση εκεί με το τέλος του 2014 τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα σε όλους τους τομείς. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, σε σχέση με το 2014, όπου φαινόταν σιγά σιγά ότι κάτι κινείται, ιδίως στην οικονομία, άνθρωποι της αγοράς, της πιάτσας, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, πλέον έχουμε περάσει σε μια αντίθετη κατεύθυνση, ότι δεν φαίνεται προοπτική για την οικονομία, έτσι πως είναι τα πράγματα. Αντιθέτως, έρχονται συνέχεια βάρη τα οποία επισορεύονται σε ανθρώπους που κατά την άποψή μου έχουν ξεπεράσει ήδη τα όρια των αντοχών τους. Και αυτό λοιπόν τους σκοτώνει και την ελπίδα ότι κάτι αλλάζει πραγματικά. Θυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ξέρετε, είναι σημαντικό να κάνουμε λόγο για τη συγκυβέρνηση, που σημαίνει ότι δεν είχε η Νέα Δημοκρατία το 100% της ελευθερίας των κινήσεων. Συναποφάσισε. Δεν διαμόρφωνε στο 100% την ατζέντα. Έπρεπε να διαπραγματευτεί ό,τι αποφάσιζε με τον άλλο εταίρο της κυβέρνησης, τελικά με τον Πασό. Και δεν το κάναμε αυτό επειδή αγαπηθήκαμε με τον Πασό ή επειδή ξεχάσαμε τι κατά καιρούς έχει κοστίσει στη χώρα του Πασό. Το κάναμε διότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Ήταν δηλαδή ένας γάμος όχι από έρωτα, σαφώς όχι, αλλά από ανάγκη. Από ανάγκη, διότι η εναλλακτική ήταν η ακυβερνησία και η ακυβερνησία σήμαινε διολύθηση προς τα χειρότερα γρήγορα. Θα μου πείτε, τα χειρότερα ήρθαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όμως ότι πρέπει να τα θυμίσουμε αυτά τα πράγματα, γιατί πραγματικά συνέβησαν και υπάρχει λόγος που συνέβησαν έτσι. Στο τέλος του 2014 όμως, επειδή πιάναμε τους στόχους και επομένως είχαμε περιθώριο διαπραγμάτευσης, γιατί αυτό είναι το περιθώριο της διαπραγμάτευσης, αν πιάσει τους στόχους που έχει συμφωνήσει στο χαρτί με τους εταίρους, τότε σου δίνουν σιγά σιγά το περιθώριο να προχωράς σταδιακά και όσο μπορείς, όσο επιτρέπεται, σε ελαφρύνσεις. Θυμίζω λοιπόν, τότε στο τέλος του 2014 είχαν ανακοινωθεί οι πρώτες ελαφρύνσεις. Ναι, είχαν επιβληθεί επαφή φορολογικά μέτρα. Ναι, ίσως δεν εξηγήσαμε ότι αυτά τα μέτρα είχαν προσωρινό χαρακτήρα, είχαν δηλαδή ημερομηνία λήξης, και ότι θα έλυγαν ή θα αποκλιμακώνονταν σταδιακά, όπως ο ΕΦΙΑ για παράδειγμα, είχε ήδη εξαγγελθεί η αποκλιμάκωσή του, όταν σιγά σιγά θα πιάνουμε τους στόχους. Και επομένως θα δημιουργούσαμε την επιχειρηματολογία να πάμε και να ζητήσουμε αποκλιμάκωση. Θυμίζω, γι' αυτό είχε κατέβει ο φόρος στην εστίαση, το ΦΠΑ στην εστίαση, μάλλον από το 23% στο 13%. Δεν το ήθελε η Τρόικα, έτσι, έλεγε όχι η Τρόικα. Αλλά είχαμε το πρόσωπο, αν θέλετε, να το ζητήσουμε και να το επιβάλλουμε, γιατί πιάναμε τους δημοσιονομικούς στόχους, που ήταν η επίτευξη πλεόρασμα, όχι με για τις μεθόδους της υπερφορολόγησης και της τάσης πληρωμών όπως γίνεται σήμερα, αλλά επειδή πήγαινε καλύτερα η οικονομία, έστω και οριακά καλύτερα. Είχε πει όμως σε θετική τροχιά. Και είχαν αρχίσει πρώτες ελαφρύνσεις, θυμίζω, μείωση στο ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο, μείωση στην ειδική φορά αλληλεγγύης, είχαν αυτά αποφασιστεί. Βεβαίως, βεβαίως. Έκτοτε ξανακυλήσαμε στην ύφεση, ανατράπηκε η θετική πορεία της οικονομίας και μετά ξανατράπονται οι κατραπακές, η μία μετά την άλλη, από αυτούς που είχαν υποσχεθεί ότι όχι μόνο
δεν θα έπαιρναν τα μέτρα που πήραν, αλλά θα μας δίνανε και 12 δις παροχές. 12 δις παροχές είχαν υποσχεθεί βάσει του προγράμματος Θεσσαλονίκης, άλλο ένα ωραίο παραμύθι, και πολλοί οι κόσμος πίστευε, φυσικά, αν δεν είσαι ενταγμένος κομματικά κάπου και συνειδητοποιημένος πολιτικά, όταν κάποιος έρχεται και σου λέει ότι θα καταργήσει το μνημόνιο με ένα άρθρο, ότι θα δώσει 13η σύνταξη, ότι θα πάει τον κατώτατο το μισθό στα 751 ευρώ, πίσω στα 751, από τα 589, ότι θα μοιράσει χρήμα, ότι θα ρίξει φόρους, θα καταργήσει τον ΕΦΙΑ, τότε είναι πολύ πιθανό να συγκινηθείς και να πεις, για να το δοκιμάσω, αν κάνει ένα μόνο από όλα αυτά που εξαγγέλνει, πάλι κερδισμένος θα είναι. Τελικά προέκυψε όμως ότι όχι μόνο δεν έκανε ένα από τα 10, αλλά πήρε και άλλα 10 και παραπάνω από 10 χειρότερα μέτρα που έφεραν ακόμα περισσότερα βάρη. Αυτό συνέβη. Για να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή και την εξαπάτηση του ελληνικού λαού. Από ανθρώπους που είτε ήξεραν τι έκαναν, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι απροκάλυπτοι ψεύτες και το έκαναν για να πάρουν εξουσία, είτε δεν ήξεραν, οπότε απλά δεν είναι, θεωρώ ότι δεν ήταν ικανοί για να αναλάβουν την εξουσία λόγω άγνοιας ή ανικανότητας. Συνέβη όμως ό,τι συνέβη. Φτάσαμε λοιπόν στο τέταρτο μνημόνιο, πακέτο αναγκαστικών μέτρων. Αναγκαστικών μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα. Με ένα χαρακτηριστικό, ότι η υλοποίηση αυτών των μέτρων θα έρθει αφότου θα έχει τελειώσει πλέον το τρέχον πρόγραμμα. Δηλαδή, μετά το 18, για το 19 και για το 20. Αυτό είναι μοναδική, θα έλεγα, όχι επίτευγμα, επίτευγμα με την κακή έννοια, εντός εισαγωγικών. Μία κυβέρνηση δηλαδή να νομοθετεί μέτρα περικοπών, τα οποία πιθανότατα θα καλύψουν και τη θητεία μιας άλλης κυβέρνησης, επόμενης. Φροντίζουν από τώρα για τους επόμενους. Και αν εμείς είμαστε επόμενοι, όπως θεωρούμε ότι αυτό θα γίνει, τότε φροντίζουν από τώρα να αναρκοθετήσουν πριν καλά-καλά αναλάβει τη θητεία της επόμενης κυβέρνησης με μέτρα που οφείλονται στη δική τους επίδοση, την αρνητική, αλλά όμως θα κληθεί να υπολοποιήσουν οι επόμενοι. Στο ερώτημα τι μπορούν να κάνουν οι επόμενοι, προκειμένου μια δημοκρατία, για αυτά τα μέτρα που αύριο θα πρέπει ενδεχομένως ως κυβέρνηση το έχουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε, υπάρχει απάντηση. Αλλά θα το πω λίγο αργότερα. Θα μείνω τώρα στα τις συμφωνίες. Επομένως, τα βασικά δύο είναι περικοπές συντάξεων. Είναι μείωση αφορολογήτου. Θα περίμενε κανείς ότι οι οικονομικά αδύναμοι θα ενισχύονται. Δεν ενισχύονται, αποδυναμώνονται ακόμα περισσότερο. Η μεσαία τάξη πραγματικά φτωχοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς, ίσως γιατί το πλάνο αυτής της κυβέρνησης είναι και η μεσαία τάξη να φτωχοποιηθεί και να ισοπεδωθούν όλοι προς τα κάτω. Διότι ο ισοπεδωμένος, ο φτωχοποιημένος, ο εξαθλειωμένος, δεν έχει και κουράγιο, ξέρετε πολύ, να κάνει πολιτικές αναλύσεις. Σκέφτεται μόνο τις υποχρεώσεις που πρέπει να καλύψει, το λογαριασμό πρέπει να πληρώσει την επόμενη εβδομάδα. Πώς να κρατήσει ζωντανή τη μικρή του επιχείρηση στο μαγαζί του. Με αυτή την υπερφορολόγηση και τις αυξημένες εισφορές, που στην ουσία είναι επιπλέον φορολόγηση. Δεν έχει κουράγιο ή περιθώριο να σκέπτεται πολιτικά, σκέπτεται μόνο το πρόβλημα. Και αυτό συμφέρει την αριστερά. Διότι δημιουργεί νέα πελατεία. Ο εξαθλειωμένος πιθανόν όταν έρθει η ώρα να σκεφτεί ότι τους φτωχούς τους φροντίζει καλύτερα αριστερά από τη δεξιά. Είναι ένας ακόμα από τους μύθους που καλλιεργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Άρα θα γυρίσει ενδεχομένως ή θα σκεφτεί να γυρίσει και να στηρίξει αυτόν που τον έφερε σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό είναι το μεγάλο δόλιο σχέδιο, θεωρώ ότι πρόκειται για σχέδιο, δεν είναι τυχαίο, αυτό που μας κυβερνά τώρα. Επίτηδες επιδιώκουν τη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, θα έχουν να λένε ότι σκότωσαν τον καπιταλισμό της Ελλάδας, στην Ελλάδα, σαν απόφοιτη, αν θέλετε, της ΚΝΕ και της μεγάλης πολιτικής σχολής του ΚΚΕ, που είναι όλοι ανεξαιρέτως, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Άρα η ιδεολογία τους κάνει να τα στηρίζουν όλα αυτά, αλλά παράλληλα θα έχουν να λένε ότι έχουν δημιουργήσει και μια πελατεία πολιτική, η οποία βλέπει την αριστερά με περισσότερη συμπάθεια, επειδή ακριβώς τους δίνει ένα ξεροκόμματο για να τους σώσει από την ολοκληρωτική καταστροφή και την εξαθλίωση. Και θα πρέπει και να την ευχαριστήσουν γι' αυτό. Για μένα είναι πολύ πονηρό και δόλιο σχέδιο και πολύ φοβούμαι ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
Επομένως, μέτρα αναγκαστικού χαρακτήρα που θα ισχύσουν και πέρα από τη λήξη αυτού του προγράμματος του τρίτου μνημονίου, θα δεσμεύσουν πιθανόν και τους επόμενους, είναι χωρίς χρηματοδότηση, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα μνημόνια είναι επαφής όροι, βεβαίως, έτσι, περιστολής, αν θέλετε, δημοσιονομικής, μείωση δαπανών, αύξηση φόρων, οι οποίοι όμως έρχονται με αντίτιμο μια χρηματοδότηση προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει ανάγκες της. Αυτό είναι το μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό στη Νέα Συμφωνία. Ξέρουμε μόνο ότι θα εκταμιευθεί η δόση αυτή, η μεγάλη δόση των 7 δις του καλοκαιριού, επειδή έχει κλείσει η αξιολόγηση, η δεύτερη αξιολόγηση. Και η επόμενη θα έρθει το φθινόπωρο, με άλλο πακέτο ενδεχομένως στο μέλλον. Δεν εξασφαλίζει όμως καμία μελλοντική χρηματοδότηση έξω από το καλοκαίρι του 2018. Αν μέχρι τότε η χώρα δεν έχει κλείσει αγορές, θα χρειαστεί επιπλέον συμφωνία, επιπλέον μνημόνιο, τέταρτο πλάσ που λένε και μερικοί. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για διευθέτηση του χρέους, το μεγάλο επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, αλλά θα μας δώσουν κάτι για το χρέος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε διευθέτηση του χρέους, δηλαδή ελάφρυνση ή μάλλον διευκόλυνση όρων αποπληρωμής, γιατί τι λέμε, δεν θα μας διαγράψουν χρέος, δεν θα μας χορέψουν χρέος. Το καλύτερο που μπορεί να περιμένει κανείς είναι βελτίωση, επιμήκυση του χρόνου αποπληρωμής και καλύτερα επιτόκια. Ήδη τα επιτόκια, θυμίζω, είναι πολύ χαμηλά. Αν βγούμε στις αγορές, θα πρέπει να πάμε να δανειστούμε από τις αγορές με ένα επιτόκιο πάνω από 4 γύρω στα 5%. Έτσι, οι αγορές αυτό δίνουν. Αυτή τη στιγμή το επιτόκιο με το οποίο αποπληρώνουμε τα δάνεια που έχουμε πάρει είναι 1-1,5%, θυμίζω. Άρα δεν υπάρχει και αυτό το επιχείρημα, δεν έχει σταθεί το επιχείρημα για το κογλίφους. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ναι, αντιμετωπίζει επαφέστατους κανόνες, ιδίως όταν η οικονομία δεν λέει να πάρει τα πάνω της και είναι στην ύφεση. Έτσι, είναι δύσκολο να παίρνει περιοριστικά μέτρα σε περίοδο ύφεσης, αλλά από την άλλη αντιμετωπίζει αρκετά ευνοϊκούς όρους πληρώσεις. Δεν υπάρχει όμως καμία μέρημνα για το τι θα γίνει με το χρέος ή την ποσοτική χαλάρωση σε αυτή τη συμφωνία. Και για μένα είναι αυτό, θα έλεγα, βατερλό όσον αφορά την προσπάθεια, την διαπραγματευτική που έχει γίνει. Πώς όμως θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά? Όταν το καθυστερείς, το πηγαίνεις από τέρμινο σε τέρμινο για να δώσεις την εντύπωση στον αφελή κόσμο ότι και καλά διαπραγματεύεσαι σκληρά σε σχέση με τους άλλους που συμφωνούσαν γρήγορα. Στην ουσία τι γίνεται? Φουσκώνει λογαριασμός. Δημιουργούνται καινούργιες τρύπες. Στο βάθος έρχεται αν θέλετε, η άλλη πλευρά του διαπραγματευτού και σου βάζει χειρότερους ως τραπέζι. Σου λέει, ναι, αλλά σε σχέση με πριν από 3 μήνες έχει δημιουργηθεί καινούργια τρύπα στην κοινωνική ασφάλιση. Έχει δημιουργηθεί καινούργια τρύπα στην εξόφληση των ληξιπροφέρων οφειλών. Έχει δημιουργηθεί καινούργια τρύπα στην αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού, ας πούμε, των ληξιπροφέρων οφειλών και των κόκκινων δανείων. Πάνε μέτρα και για αυτά. Και έτσι το βρίσκεις μπροστά σου με χειρότερους όρους. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της καθυστέρησης. Όχι μόνο να λέμε προς τα έξω ότι δεν διαπραγματευόμαστε. Ο Μητσοτάκης προχθές, ο πρόεδρος μας, έκανε λόγο για τρεις μεγάλους μύθους. Εγώ θα τους έλεγα τρεις συνένα, αλλά σας ανέλησα ήδη τον ένα, ότι η κυβέρνηση λέει ότι και καλά φροντίζει τους οικονομικά αδυνατούς, ενώ κάθε άλλο παρά αυτό κάνει. Τους οικονομικά αδύνατους τους παίρνει περισσότερα και δημιουργεί κάθε μέρα ακόμα και περισσότερους οικονομικά αδύνατους, φτωχοποιώντας, όπως σας είπα, τη μεσαία τάξη και ιδίως τα παραγωγικά κομμάτια της μεσαίας τάξης, δηλαδή τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τον τρόπο που τους αντιμετωπίζει, σχεδόν τιμωρητικά, σχεδόν με αποθυμένα πολιτικά ή με όρους, αν θέλετε, ταξικής εχθρότητας. Αυτή δεν είναι δική μας, οι δικηγόροι, ξέρω εγώ, δούλευαν. Έβγαζαν τόσο καιρό, ας τους πάρουμε τώρα. Οι αγρότες, οι τουριστικοί επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι μηχανικοί δεν είναι κοντά μας πολιτικά. Κοντά μας είναι οι άνεργοι και ξέρω εγώ, το δημόσιο, λέω τώρα, τα λέω πολύ σημαντικά. Άρα μας ενδιαφέρει να τα έχουμε καλά με αυτούς που είναι κοντά μας και τους άλλους δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ας τους επιβαρύνουμε περισσότερο, έτσι καλώς δεν τους έχουμε. Έτσι λειτουργούν. Και δημιουργούν διχασμούς στην κοινωνία, αλλά στην ουσία δημιουργούν ένα καταστροφικό οικονομικό αποτέλεσμα που δεν βγάζει τη χώρα από το πρόβλημα.
Αυτό ισχυριζόμαστε. Τρεις μύθοι λοιπόν. Ο τέταρτος ήταν ότι και καλά η κοινωνικά ευαίσθητη κυβέρνηση πλήττει τους κοινωνικά αδύναμους. Άρα δεν ισχύει το περί κοινωνικής ευαισθησίας. Ποιοι είναι οι άλλοι τρεις μύθοι? Το τέλος της λιτότητας. Είχε πει ότι θα την καταργήσετε. Δεν καταργείται έτσι η λιτότητα. Η λιτότητα καταργείται με αν επαναφέρεις την οικονομία σε δυτικούς ρυθμούς και αν το κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα. Πρέπει να μειώσεις τους φόρους. Πρέπει να προσεγγίσεις επενδυτικά κεφάλαια. Πρέπει να αποκαταστήσεις την ομαλότητα και την αξιοπιστία στη χώρα προκειμένου να αρχίσεις αγορές. Μόνο έτσι δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Από το περίσσευμα του πλούτου, αλλά πρέπει να παράγεις πλούτο. Να μην παράγεις ελλείμματα και επομένως να αναδιανέμεις τη φτώχεια. Αυτά είναι τα βασικά νομίζω. Επομένως δεν καταργήθηκε η λιτότητα, ήρθε ακόμα περισσότερη η λιτότητα. Το περίφημο επιχείρημα περί αντίσταση του ξένους και πατριωτικής υπεροχής. Και αυτό δεν συνέβη. Τι έδειξε η εξέλιξη των πραγμάτων? Ότι το τραπεζικό σύστημα στην ουσία είναι υπό την εποπτεία και τον έλεγχο ξένων για τα επόμενα 35 χρόνια. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της καταστροφής που βρήκε τις τράπεζες μετά το πρώτο εξάμεινο Βαρουφάκη, τα capital controls. Θυμάστε τώρα αυτές τις μέρες βγαίνει προς τα έξω η διαρροή ότι σκέφτονται να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, τα capital controls που σκοτώσαν πραγματικά την επιχειρηματικότητα, ένα σοκ, ένα εγκεφαλικό μοιραίο στην επιχειρηματικότητα πέρυσι, πρόπερσι το καλοκαίρι και ακόμα δεν έχει συνέλθει η οικονομία από αυτό. Θα μας λένε λοιπόν, θα διαρρέουν σιγά σιγά ότι το όριο ανάληψης θα πάει από τα 420 στα 500 την εβδομάδα και εμείς ενδεχομένως θα πρέπει να πανηγυρίζουμε, λες και είναι το τέλος του προβλήματος και η αρχή της ανάκαμψης. Δεν είναι, κάθε άλλο παρά είναι. Και οι πληροφορίες λένε ότι μέχρι το τέλος 18 δεν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση σε αυτό, δεν πρόκειται να αρθεί το σύστημα που περιορίζει τόσο πολύ την επιχειρηματικότητα. Επομένως, το τραπεζικό σύστημα στην ουσία έχει αφελημιστεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ρευστότητα εξακολουθεί να μην διοχετεύεται στην οικονομία, επειδή οι τράπεζες δεν μπορούν να δανείσουν, επειδή είναι, θα λέγα, πιστάγωνα δεμένες από τους περιορισμούς τους διάφορους. Οι καταθέσεις δεν γυρνάνε, αντιθέτως σε σχέση με πέρυσι έχουν φύγει πολλά περισσότερα λεφτά στο εξωτερικό. Οι επιχειρήσεις από την υπερφορολόγηση ή αναγκάζονται να φοροδιαφύγουν και να εισφοροδιαφύγουν για να επιβιώσουν, όχι να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Στη δε Βόρεια Ελλάδα, που έχω καλύτερη εικόνα, είναι μαζική η φυγή των επιχειρήσεων, ακόμα και φυσικών προσώπων, αγροτών. Δεν το περίμενα, θα το περίμενα από μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά από αγρότη να τρέχει στη Βουλγαρία για να μεταφέρει εκεί τη φορολογική του έδρα, προκειμένου να μην πληρώνει φόρους, αλλά να έχει 10% έτσι, στάνταρ φόρο και τις υπόλοιπες ευκολίες που έχει με το τραπεζικό σύστημα εκεί, πραγματικά δεν το περίμενα. Υπάρχουν χωριά στα σύνορα, τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που πριν από 10 χρόνια ήταν, νόμιζες ότι περνούσε από κοτέτσι μέσα. Μπορώ να το πω πιο σχηματικά. Σήμερα έχουν δημιουργηθεί μεγάλα γραφεία από δικηγόρους και λογιστές, δεκάδες, οι οποίοι παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τη φορολογική έδρα επιχειρήσεων, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα. Οι οποίες φεύγουν, όπως σας είπα, για να επιβιώσουν. Και στην Ελλάδα έχουν υποκατάστημα, παρότι εκεί είναι ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων τους και φορολογούνται και φυσικά πληρώνουν τους φόρους και επομένως τονώνουν την οικονομία της Βουλγαρίας στο εξωτερικό. Και η Ελλάδα χάνει χρήματα. Και δημιουργούνται καινούργιες τρύπες στην ύπαρξη των δημοσίων εσόδων. Και στο βάθος έχει καινούργια ενδεχομένως μέτρα, καινούργιους φόρους. Ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά. Άλλο επιχειρηματίας πρέπει να βρει τις λύσεις. Και θα τις βρει τις λύσεις, γιατί είναι κινητικός και ψάχνει να βρει την άκρη του. Έτσι. Άλλοι πάνε στην Κύπρο, όλοι και η Ελλάδα εμορραγεί από έσοδα τα οποία πρέπει πριν από μερικά χρόνια να θεωρούνταν δεδομένα. Και στο βάθος και άλλα μέτρα. Η αντίσταση λοιπόν και ο πατριωτισμός είναι άλλος μύθος. Το υπερταμείο, ξέρετε τι είναι το υπερταμείο, το ξέρετε τι είναι το υπερταμείο. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία στην ουσία έχουν κάποια δυνατότητα να αξιοποιηθούν, τα πιο ελκυστικά, τα φιλέτα, αν θέλετε, του κράτους, έχουν εκχωρηθεί σε ένα υπερταμείο
υπό τον έλεγχο άλλων δαπών, των εποπτών της ελληνικής οικονομίας, τα οποία ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκποιηθούν. Τι είναι στην ουσία? Μία εξασφάλιση ότι οι πιστωτές θα πάρουν τα λεφτά τους. Γιατί έγινε τώρα? Διότι απλούστατα η χώρα έχει χάσει τόσο πολύ από την αξιοπιστία της, που προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ξένοι που μας δανείζουν, μας είπαν κάντε το γι' αυτό, γιατί τώρα δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε τα λεφτά μας. Οποιοδήποτε, να το πω έτσι, οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, αν δάνειζε σε κάποιον που δεν πιστεύει ότι κάνει ό,τι πρέπει για να τον αποπληρώσει μια μέρα, θα του βάζει τέτοιους όρους. Γιατί έτσι λειτουργούν αυτά τα πράγματα? Αλλά 99 χρόνια όλα τα φιλέδα του δημοσίου στο υπερταμείο από μια κυβέρνηση που μας το παίζει αντίσταση και πατριωτισμός, ενώ οι προηγούμενοι ήταν δοσύλλογοι και οι γερμανοσολιάδες, αλλά δεν τα είχαν αποφασίσει αυτά. Και είχαν το έχει ξεκόψει η προηγούμενη κυβέρνηση και όσα μας αφουστικά, ότι εμείς αφήστε το υπερταμείο, δεν είναι. Τότε όμως πήγαινε το πράγμα, δούλευε. Κινούνταν η οικονομία. Υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ελλάδα κάνει τη στροφή. Τότε ξανακυλήσαμε. Και ο τρίτος μύθος βέβαια, και αυτός που θα έλεγα, στον οποίο ποντάρει πολλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι αυτοί και καλά εκπροσωπούν το νέο και άθαρτο, ενώ οι υπόλοιποι όλοι εκπροσωπούν το παλιό και σάπιο. Και αυτό όμως σιγά σιγά καταρρύπτεται. Το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα που παγίως και διαχρονικά ισχυριζόταν ότι έχει αριστερά εναντίον των υπολείπων, πλέον έχει κατάρρευση έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν και τις δουλειές τους και να δημιουργήσουν τη δική τους διαπλοκή. Τη δική τους διαπλοκή. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες. Η τροπολογία που ήρθε, ας πούμε, στη Βουλή και δημιούργησε όλος ο ντόρος για τον δραστηριοποιούμενο στη Βόρεια Ελλάδα, Ιβάν Σαββίδη, ξέρετε, δεν ήταν τόσο η ουσία του θέματος. Διότι εγώ μαθαίνω κι άλλα σήμερα. Μαθαίνω, ας πούμε, ότι υπάρχει αθωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για την προηγούμενη διοίκηση για την λαθρεμπορία. Γιατί με νόμο ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το διοικητικό πρόστιμο, δηλαδή το πρόστιμο που βλήθηκε τα 38 εκατομμύρια που του χάρισαν με τροπολογία, με μαθηματική ακρίβεια θα εξαφανίζονταν αφού υπάρχει αθωτική απόφαση. Περιμένω να μου τη στείλουν από την Ξάνθη. Και επομένως δεν υπήρχε λόγος πραγματικά, ούτε καν λόγος, να το ρυθμίσουν το ζήτημα με νομοθετική παρέμβαση και με τέτοιο εξώφραμο τρόπο. Όχι μόνο χωρίς αναδρομικότητα, δηλαδή το κάνα και στραβά, λες και δεν ξέρω τα βασικά νομικά. Αλλά δεν υπήρχε καν λόγος. Διότι θα σβήνονταν το πρόστιμο και θα βρουν στον τρόπο ότι θα αναφερθεί στο ποινικό. Και το διοικητικό που γίνεται πάντα αργότερα ακολουθεί την πορεία του ποινικού. Αυτό θα το ξέρουμε μέχρι αύριο και θα πούμε και για αυτά. Εμάς όμως, μας έβγαλε από τα ρούχα μας ο τρόπος που ήρθε αυτή η υπόθεση στη Βουλή. Μία βουλευτική τροπολογία, ένας βουλευτής από τη Βόρεια Ελλάδα, προφανώς ελεγχόμενος, φέρνει μία τροπολογία που συνεπάγεται χαριστικά από πρόστιμα που είχε επιβάλει το κράτος σε έναν επιχειρηματία 38 εκατομμύρια. Καταρχήν το Σύνταγμα λέει ότι βουλευτική τροπολογία, το ξέρετε, συνάδελφοι, βουλευτική τροπολογία, βουλευτική, που έρχεται στη Βουλή και συνεπάγεται ελάττωση περιουσίας του δημοσίου, αυτό θα πει χαρίζω πρόστιμο εκατομμύριων, ελάττωση περιουσίας του δημοσίου, αυτή που θα, εν πάση περιπτώσει, ήταν μετά την πληρωμή των προστήμων. Βουλευτική λοιπόν τροπολογία που συνεπάγεται αυτό δεν εισάγεται καν για συζήτηση. Δεν τη φέρνει καν συζήτηση. Όχι να την ψηφίσει και μάλιστα ονομαστική πληροφορία και να την περάσει κυβερνητική πλειοψηφία και να έρθει και ο Πρωθυπουργός στη Βουλή να υπερασπιστεί τον αβανταδόρο του. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Και γιατί δεν εισάγεται? Διότι δεν συνοδεύεται από γενική έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους που να αναλύει οικονομικά την πράξη. Και τι λέει ο νομοθέτης? Εντάξει, αν είναι να έρθει κάποια τέτοια τροπολογία, τη φέρει ο Υπουργός. Ο Υπουργός, υπουργική τροπολογία. Γιατί ο Υπουργός θα εξηγήσει και με από την έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους γιατί γίνεται αυτό και θα αιτιολογήσει. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ο τρόπος λοιπόν ήταν εξωφρενικός. Δεν μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό. Εγώ θα δεχτώ ότι ενδεχομένως είχε να κάνει με ένα πρόστιμο το οποίο αφορούσε προηγούμενη διοίκηση κτλ. Κτλ. Αφού το κέρδισαν και στο δικαστήριο, προς τι? Είναι όμως αυτό το ύφος, αυτή η αντίληψη για την άσκηση εξουσίας. Εξουσία είμαστε ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Και δεν υπολογίζουμε κανέναν, ούτε θεσμούς, ούτε κανόνες, ούτε σύνταγμα, ούτε βουλή, ούτε τίποτα.
Και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο οποίος την άλλη μέρα πήγε και είπε αυτά που είπε, κάνοντας προσωπική επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κάτι επίσης σαν εκ προηγουμένου για επιχειρηματία, ο οποίος όπως και αν το κάνουμε μέχρι τώρα, οι επιχειρηματίες θέλουν να έχουν προσβάσεις και να τα έχουν καλά με κάθε κυβέρνηση, γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, δεν κατάγει πάντα. Έτσι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Και στο παρελθόν και άλλες φορές υπήρξαν επιχειρηματίες οι οποίοι προσπάθησαν να ελέγξουν ή να επηρεάσουν προς όφελος των επιχειρήσεων τους κρατικούς παράγοντες. Αλλά αυτό το πράγμα να βγει έτσι και να μιλήσει. Έθεσε ουσιαστικά. Πραγματικά. Έτσι. Λοιπόν. Όμως ξεπλήρωσε ένα γραμμάτιο. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, υποστήριξε την τροπολογία του και την άλλη μέρα βγήκε και τον υποστήριξε και είπε μάλιστα ότι ενδιαφέρεται να εμπλακεί και στην αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιχειρηματίας λοιπόν, ο οποίος παίρνει χαριστικά από την κυβέρνηση και κάνει προσωπική επίθεση στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στηρίζει τον Πρωθυπουργό και μας κοινοποιεί για την πρόθεσή του να αποκτήσει μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς για να επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Με συγχωρείτε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός που είχε χαρακτηρίσει, είχε περιγράψει αυτόν τον ορισμό της διαπλοκής. Να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Ή να πούμε μη μιλάτε γιατί θα θυμώσουν παροξίδες μαζί μας στη Βόρεια Ελλάδα. Μα δεν έχει να κάνει αυτό με την ομάδα. Έχει να κάνει με τον τρόπο, τη μεθόδευση που επινοήθηκε και με την ξεδιατροπιά, αν θέλετε, της κυβέρνησης να περάσει αυτό το πράγμα, το οποίο συνεπαγόταν και ελάττωση της περιουσίας του δημοσίου. Γιατί, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί την κομπάνησαν καμιά δεκαετία βουλευτές από εκεί από Θεσσαλονίκη και δεν πήγαν να ψηφίσουν στην ψηφοφορία. Να πω κάτι. Μιλάμε ανοιχτά, είμαστε μεταξύ μας. Πολύ πιθανόν να είχαν η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, επειδή δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος, πιθανόν να υπήρχαν και εκεί επιρροές. Ή να ήρθαν σε δύσκολη θέση οι βουλευτές που είχαν υποστηριχθεί από τον Ιβάν Σαββίδη. Πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, με βεβαιότητα. Αλλά αυτό, αν θέλετε, τους, να το πω έτσι, τους απείλαξε από μία ενδεχομένως αρνητική ψήφο σε αυτόν που τους υπεστήριξε, δηλαδή στον ίδιο τον επιχειρηματία. Δεν ήταν για μένα η σωστή στάση. Και οι περισσότεροι ήμασταν εκεί και ψηφίσαμε όχι, γιατί αυτό είχαμε αποφασίσει. Και το κρίμα στο λαιμό της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έτσι κι αλλιώς ψηφίζει και θα ψηφίσει αύριο για την κοινωνία. Εγώ δεν το. Έχετε δίκιο, δεν το υποστηρίζω αυτό. Δεν νομίζω. Και ο βουλευτής θα πρέπει να πηγαίνει και να τοποθετείται με ένα ναι ή ένα όχι μπροστά σε αυτά που ψηφίζει. Να μην φροντίζει πολύ βολικά να πάει στην τουαλέτα για την ανάγκη του την ώρα που ανακοινώσει το όνομά του. Εξαιρώ αυτούς που λήθουν δικαιολογημένα επειδή απουσιάζουν σε ένα ταξίδι, ας πούμε, προγραμματισμένο. Έτσι και στέλνουν μια επιστολή που λέει τι θα έκαναν αν ήταν εκεί, πώς θα ψήφιζαν, αλλά δεν προσμετράται στις ψήφους καταμετρημένες. Εντάξει, αυτό το ξέρω. Γιατί είναι προβλεπόμενη διαδικασία. Όμως η απουσία όχι. Όχι. Και ο βουλευτής είναι εκεί για να παίρνει θέση και να αναλαμβάνει και το κόστος, την ευθύνη της απόφασης του. Και να έχει και τα κότσια να πάει στον κόσμο του και να το εξηγήσει. Και ο κόσμος να αξιολογήσει αν έκανε καλά ή αν δεν έκανε καλά. Διότι στον Θεό, ο βουλευτής είναι ένα από αυτούς που δίνει εξετάσεις στο εκλογικό σώμα κάθε μέρα. Και έχει πολλές ευκαιρίες να αξιολογηθεί. Λάθος λοιπόν κάτι, την άποψή μου, αλλά αυτά συμβαίνουν. Όμως την απόφαση και το αποτέλεσμα της το πήρε η κυβερνητική παράταξη. Όπως θα πάρει και το αυριανό αποτέλεσμα ενδεχομένως της υπερψήφισης αυτής της συμφωνίας. Στην οποία εμείς είπαμε ότι δεν ψηφίζουμε ούτε τα μέτρα ούτε τα αντίμετρα το άλλο παραμύθι. Σου παίρνω δηλαδή δύο συντάξεις, παππού, συνταξιούχε, αλλά σου δίνω τη δυνατότητα το εγγόνι σου να πηγαίνει για συσίτια στο σχολείο, αν είναι δυνατόν. Και εμείς πρέπει να ευχαριστηθούμε γι' αυτό. Ή ο δυστυχής συνταξιούχος, ο οποίος τα δύο αυτά χρόνια έχασε πολύ περισσότερα από ό,τι έχασε με τις περίφημες 11 μειώσεις που είχε κάνει τότε ή παλιότερα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τώρα είναι πολύ πιο κοντά στο όριο της ανέχειας. Όταν λοιπόν τον κόβεις κάτω από το όριο της ανέχειας, του δημιουργείς πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Όμως οι 153 είναι εκεί, μπετόναρμε και θα ψηφίσουν. Θυμάμαι, ξέρετε, άλλες εποχές, παλιότερα, όχι πολύ πιο παλιά, που παραμονή ψήφισης κάποιου πακέτου μέτρων υπήρχε αναβρασμός στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ή τις κοινοβουλευτικές ομάδες της κυβέρνησης. Θυμάμαι τον Έφυγε. Δυο μερόνυχτα, το ένα εμείς, 40 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και το άλλο η άλλη πλευρά του Πασόκ,
εκμαλώνανε με τα στελέχη του Στουρνάρα, του Υπουργείου Οικονομικών. Και μάλιστα επειδή δόθηκαν κάποιες ελαφρύνσεις στον έμφυα των αγροτικών ακινήτων σε σχέση με τα αστικά ακίνητα, βγήκαν τότε τα μέσα και είχαν πει ότι οι επαρχιώτες βουλευτές υπερίσχυσαν των αστών, λέει, διότι επιβαρύνθηκαν τα αστικά ακίνητα περισσότερο από ό,τι τα αγροτικά. Θυμάστε. Αλλά δύο μέρες στήθηκε καβγά στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάποιοι εξεφράσαμε τις αντιρρήσεις μας, κάποιοι αντιτέθηκαν, κάποιοι δεν ψήφισαν κατά καιρούς, κάποιοι διαγράψαν επειδή δεν ψήφισαν, κάποιοι παραιτήθηκαν. Θυμάστε τότε τι είχε γίνει με το μεσοπρόσωπο Παπαδήμου, τη στροφή του Σαμαρά το 2011. Δεν υπήρξε δηλαδή μεγάλη διαδικασία ψήφισης πακέτου χωρίς αναταράξεις. Εδώ τίποτα. Ο άλλος είπε ψηφίζουμε τα δύο χέρια. Με παλαμάκια ψηφίζουν όλοι μηδενός εξαιρουμένου, διότι το αυτό που σε ενδιαφέρει είναι μην αμφισβητηθεί ο Τσίπρας και πέσει ο Πρωθυπουργός πρώτης φοράς αριστερά κυβέρνησης. Επομένως, αυτό είναι μια κοινική παραδοχή ότι ενδιαφέρει καρέκλα και εξουσία. Ποια κοινωνία, ποια βάρη, τι να, ποιες προσπάθειες να διαπραγματευτούμε κάτι, να σώσουμε κάτι, να διορθώσουμε κάτι που είναι υπερβολικό ή άδικο. Δεν συμβαίνει. Συνέβαινε. Κάθε ψηφοφορία έχει για μας απώλειες, για αυτούς τίποτα. Μπετόν αρμή εκεί, 153, 10 μνημόνια να βρουν, 153 θα ψηφίσουν. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα επισημαίνουμε. Πρέπει να τα επισημαίνουμε και να τα αξιολογούμε. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε ότι δεν ψηφίζουμε αυτή τη συμφωνία. Θα μας πούνε ενδεχομένως οι ξένοι, μα είστε αυριανή κυβέρνηση, είστε αντιπολίτευση, θα κάνουμε. Όχι, εμείς έχουμε άλλη άποψη για αυτά τα πράγματα. Εμείς θεωρούμε, ας πούμε, ότι πρέπει άμεσα να πέσουν οι φόροι. Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα θα βγει από το πρόβλημα όταν θα αρχίσει να δουλεύει η οικονομία. Βιώσιμο ασφαλιστικό θα υπάρξει, όχι από το πράγμα που μέσα σε 3 μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ χρεωνόταν 300 εκατομμύρια το μήνα ή κοντά 1 δις από εισφορές που δεν πληρώνονταν. Και τώρα ήδη ένα χρόνο, ούτε ένα χρόνο, μετά την ψήφιση εφαλιστικού κατρούγκα που μας έλεγε ότι θα θωρακίσει το σύστημα για πολλά χρόνια και έστελε επιστολές ότι δεν θα ρίξει τάξεις, ήδη έχει καταλάβει το σύστημα. Και δεν ξέρουμε αν θα ξαναστηθεί στα πόδια του με αυτές τις συνθήκες. Εμείς θέλουμε λοιπόν λιγότερους φόρους. Γιατί θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις ιδιωτικής οικονομίας. Διότι μόνο αν ενεργοποιηθούν αυτές τις δυνάμεις θα βγει η χώρα το πρόβλημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτοί θέλουν περισσότερο κράτος. Προκειμένου να ελέγχουν πελατειακά συμπολίτες οι οποίοι ενδεχομένως είναι όμοιροι μια σύμβαση ορισμένου χρόνου ή έχουν πάρει μια υπόσχεση για προσλήψεις κτλ. Όμως ο λογαριασμός έρχεται στο φορολογούμενο. Και όσο φορολογούμενο πληρώνει υψηλό λογαριασμό για τον φόρο που καταβάλει, τόσο η ιδιωτική οικονομία δεν μπορεί να απελευθερωθεί και να αποδώσει. Και να παράξει πλούτο για τη χώρα και το περίσσευμα του πλούτου να χρηματοδοτήσουμε ή να βοηθήσουμε και στους κοινωνικά αδυνάμους. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης, όσες φορές έχει μιλήσει για πράγματα που θα κάνει, αν έχετε παρατηρήσει, πάντα συζητούσε για αλληλογισμένες μειώσεις φόρων. Προχθές πάλι έκανε μία πρόταση και είπε το 0,5% του πλεονάσματος να διατεθεί σε, να το πω έτσι, μειώσεις φόρων και παροχές στους κοινωνικά αδύναμους. Ας πούμε, να καλυφθούν οι θέσεις ευρωπαϊκού φορολογικού σταθμού για όλα τα παιδάκια κάτω από μια συγκεκριμένη ηλικία. Κανένα παιδί να μην μείνει εκτός φορολογικών. Έδωσε το κόστος. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωση στο κρασί, που έχει πλήξει τους συνοπαραγωγούς, που είναι κατεξοχήν εξαγωγικός κλάδος. Και ανταγωνιστικός μέχρι πρόκειτος. Τώρα έχει πάψει να είναι ανταγωνιστικός. Να μειωθεί ο έμφυα, όχι να καταργηθεί, αλλά να μειωθεί λογισμένα κατά 20%. Τόσο μπορούμε τώρα. Και στην έκθεση, αν θυμάστε, Θεσσαλονίκης, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να μειώσει κάποιους φόρους, πάντα ήταν μικρές μειώσεις και λελογισμένες, κοστολογημένες. Ήμουνα μπροστά στις συνεδριάσεις, όπου στις προτροπές κάποιων να τάξει και κάτι, δεδομένου ότι ενδεχομένως τότε τουλάχιστον φαινόταν να του πηγαίναμε σε εκλογές, δεν ξέραμε αν θα τελειώσει η αξιολόγηση, αντιστάθηκε στεναρά, είπε: με συγχωρείτε, μην με βάζετε να τάξω. Ό,τι μπορώ. Θα πω την αλήθεια. Τώρα θα μου πείτε, είναι ωφέλιμο να λέει κανείς την αλήθεια στην Ελλάδα, μήπως πρέπει να πει κανένα ψέμα προκειμένου να προσελκύσει αυτούς
που θέλουν να ακούν το ψέμα. Εμείς θα επιμείνουμε έτσι. Και όποιους πείσουμε, όποιους κερδίσουμε, τουλάχιστον θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό και καλό θα ήταν. Νομίζω ότι επιδεικνύει σιγά σιγά ο κόσμος κάποια ωριμότητα, να θέλει να ακούει και κάποιες αλήθειες και να εκτιμάει αυτούς που είναι έτσι ειλικρινείς μαζί του. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Φυσικά δεν εκφορούμε τίποτα στους αντιπάλους και ιδίως με τον τρόπο που λειτουργούν. Μόνο αυτοί όμως με τον τρόπο που λειτουργούν, να το πω έτσι, γιατί πρόεδρε, δεν ξέρω αν το άκουσες θες, αλλά όπου στέκομαι και όπου βρίσκομαι, γιατί πλέον μιλάμε μεταξύ μας, πλέον μιλάμε ανοιχτά. Και χωρίς περιστολές. Τους λέω, εδώ ένα κομμάτι συμφωνίας είναι να γίνουν πάρα πολλές αποκρατικοποίησεις σύντομα. Εμείς δεν είμαστε ιδεολογικά αντίθετοι, πάντα ήμασταν σύμφωνοι με αυτό. Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα να κάνουν κολοτούμπα και να αλλάξουν τις θέσεις τους. Περιμένετε όμως, ρωτάω ιδίως όταν απευθύνομαι σε επιχειρηματίες, από πρώην κνήτες να σας τρέξουν αύριο αποκρατικοποίηση με ταχύτητα. Το περιμένετε ρεαλιστικά. Κακώς το περιμένετε. Διότι αυτοί ποτέ δεν τα πίστευαν αυτά. Ήταν απέναντι σε αυτά. Ήταν εχθρικοί σε αυτά. Δεν ήθελαν περισσότερη ενθάρρυνση της ιδιωτικής οικονομίας. Την ιδιωτική οικονομία την βλέπουν σαν ένα γελάδα για άρμεγμα, προκειμένου από τους φόρους που μαζεύουν να χρηματοδοτήσουν περισσότερο κράτος. Γιατί εκεί είναι ιδεολογικοπολιτικά. Εμείς δεν είμαστε εκεί όμως. Επομένως, αν περιμένετε από αυτούς να σας κάνουν αποκρατικοποίησεις, δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό. Θα τις κάνουν, ξέρω εγώ, με πόνο και δάκρυα και στο ρυθμό του ένα βήμα προς, δύο πίσω, τρία προς, τρία πίσω κτλ. Θα μένουμε στο ίδιο σημείο, με δισταγμούς. Μέσα τώρα το Λαγιέ, το ξέρετε. Ναι, το Λαγιέ. Παίρνε πίσω το δίκτυο. Ακυρώνουν διαγωνισμούς γιατί δεν θέλουν. Θα τηρήσουν τα προσχήματα για να λένε ξένοι ότι κάτι κάνουν. Αλλά στην ουσία δεν θα γίνεται τίποτα. Ή θα περνάνε νομοσχέδια, οπότε θα είναι εντάξει προς την υποχρέωση τους να έχουν νομοθετήσει, αλλά τα νομοσχέδια στην ουσία θα εξαρτώνται από 15 υπουργικές αποφάσεις που θα εκδοθούν. Τώρα άρχισαν να το παίρνουν χαμπάρι και οι άλλοι και να τους εγκαλούν. Αλλά όταν κατεβάζει ένα νομοσχέδιο, έτσι, το οποίο δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν πάρει 10 υπουργικές αποφάσεις και τις 10 υπουργικές αποφάσεις θα τις πάρει στο μέλλον, δεν έχει και σαφές χρονοδιάγραμμα από ό,τι θα το κάνεις, τότε στην ουσία κοροϊδεύεις. Και όταν οι άλλοι πάρουν χαμπάρι ότι κοροϊδεύεις, θα είναι και αυτοί μαζί σου. Και θα σε βάζουν ακόμα πιο επαρθέστερους όρους, έτσι για να, γιατί πλέον δεν σε πιστεύουν. Σε αυτό το σημείο είμαστε τώρα. Τα αντίμετρα είναι ένα παραμύθι, όπως σας είπα. Είναι ψήφια, τα οποία βέβαια εξαρτώνται και από μια άλλη προϋπόθεση που μας διαφέρει. Ότι πρέπει να πιάσουμε υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα για να έχει τη δυνατότητα η κυβέρνηση να πιάσει τα αντίμετρα. Μα όλοι ξέρουμε ότι το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, έτσι όπως το εννοούν αυτοί, πιάστηκε επειδή τσακίσανε την κοινωνία στους φόρους και επειδή έχουν πάει σε εσωτερική στάση των πληρωμών, αφού το δημόσιο δεν πληρώνει κανένα. Έτσι βγάζω και εγώ πρωτογενές πλεόνασμα, οποιοδήποτε βγάζει. Κάποιος στο νοικοκυριό του, ο οποίος έχει κάποιες υποχρεώσεις το μήνα, αν αποφασίσει να πληρώνει μόνο το ένα λογαριασμό στους 10 και τους άλλους αφήσει απλήρωτους, στο τέλος του μήνα θα δει ότι έχει περισσότερα λεφτά από όσο απλήρωνε και τους λογαριασμούς του όρους. Πλεόνασμα μεγάλο. Έτσι, αυτό είναι το πρωτογενές πλεόνασμα αυτής της κυβέρνησης. Δεν λύνει όμως το πρόβλημα γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα πώς πρέπει να βάλουν μπροστά την οικονομία. Γιατί δεν πίστευαν ποτέ σε αυτά. Και μην περιμένετε να κάνουν αυτό που πρέπει. Ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι κερδίζουν παραμονή στην εξουσία. Δεν θα το κάνουν. Ή δεν θα το κάνουν με τον σωστό τρόπο, με τους ταχύς ρυθμούς που απαιτούνται. Έχω παραστεί σε διαπραγματεύσεις, δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν βγαίνεις προετοιμασμένος, έχεις επιχειρήματα, έχεις συγκεντρώσει από τις υπηρεσίες νούμερα, μπορείς να τα παραβάλεις, μπορείς να κερδίσεις και πράγματα, μπορείς να πείσεις. Όταν πηγαίνεις στη λογική της γενικής πολιτικής διαπραγμάτευσης ότι θα τους πείσουμε ότι δεν τους συμφέρει να μην μας δώσουν τα λεφτά γιατί είμαστε μάγκες, με συγχωρείτε, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Θα το καθυστερείς, θα το καθυστερείς και μια μέρα θα αφήσεις να δεις ό,τι σου ζητάνε ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό είναι στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Επομένως, νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει τη στάση μας, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να την εξηγήσουμε στον κόσμο. Ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι και σχέδιο υπάρχει και προτάσεις υπάρχουν. Καλά, κατάλαβε ο κόσμος ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ του είπαν ψέματα,
και ότι τον χρέωσαν πολύ χειρότερα. Αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να πάμε στη δεύτερη φάση. Να πει η Νέα Δημοκρατία ότι μπορεί να πάρει το τιμόνι και να τα φέρει καλύτερα τα πράγματα. Γιατί τα ακούω, έλα μωρέ, τι θα κάνει και ο Μητσοτάκης τώρα, αφού είναι υποχρεωμένος να τα κάνει αυτά. Όχι. Ήδη εξηγούμε τι διαφορετικό θα κάναμε, πού θα στρεφόμασταν, ποιες δυνάμεις θα προσπαθούσαμε να διευκολύνουμε να λειτουργήσουν, τι θα περιορίζαμε και πώς το σκεφτόμαστε. Πρέπει να πούμε πολλά επιπλέον πράγματα σε ειδικά ειδικούς τομείς της δημόσιας ζωής. Αυτό θα γίνει, έχουμε πλέον κάποιο χρόνο ώστε μπορούμε να επεξεργαστούμε και πακέτο προτάσεων για την υγεία, ξέρω, για την παιδεία, απέναντι σε αυτά που είναι, για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, για τη δικαιοσύνη, για τη δημόσια δίκηση. Θέλει ο κόσμος να ακούσει και τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και να σου πω και κάτι, πάντα οι δανειστές έβαζαν τους στόχους. Το πώς θα πιάσει η ελληνική κυβέρνηση αυτούς τους στόχους, το άφηνα στην ελληνική κυβέρνηση. Σου λένε, εγώ φίλε, θέλω να έχεις πρωτογενές πληρώνεσμα 2% του ΑΕΠ. Έτσι, είναι 170 δις το ΑΕΠ, άρα 1,7 δις το 1%, 3,4, όπως καταλαβαίνετε, απλή αριθμητική, το 2%. Λέω ένα τυχαίο νούμερο για να το καταλάβετε. Το πώς θα πιάσεις αυτά τα 3,4 δις πληρώνεσμα, δηλαδή έσοδα παραπάνω από έξοδα, έτσι, είναι δικό σου θέμα. Θες να βάλεις φόρους, βάλε φόρους. Θες να κόψεις δαπάνες, κόψε δαπάνες και μην βάζεις τους φόρους. Αλλά εγώ θέλω να πιάσεις το στόχο. Είπανε κατά καιρούς και οι ξένοι ότι αυτή η επιλογή να βάλουμε πολλούς φόρους είναι επιλογή πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Εμείς θέλουμε το στόχο, δεν μας νοιάζει πώς θα το κάνεις. Θα σου συνιστούσαμε να μην βάζεις τόσους πολλούς φόρους, γιατί να αρκοθετείς αναπτυξιακές πολιτικές οικονομίες, γιατί κανένας, ας πούμε, επιχειρηματίας δεν θα κάνει επεκτατικές κινήσεις όταν πρέπει να αποδίδει τόσο μεγάλο μέρος του κέρδους του σε φόρους στο κράτος. Κανένας ελεύθερος επιχειρηματίας δεν θα πάρει δεύτερο υπάλληλο όταν δίνει φορές και φόρους το 80% του εισοδήματός του, 60-70 πόσο είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλο πάντως. Αλλά οι στόχοι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς. Το πώς θα τους πιάσουμε, δική μας δουλειά. Το έχουμε συμφωνήσει. Έχουμε συμφωνήσει με τους ίδιους στον στόχο πώς θα τους πιάσουμε, είναι δική μας δουλειά. Και εκεί φαίνεται η διαφορά προσέγγισης από κυβέρνηση σε κυβέρνηση και ιδίως τώρα με την αριστερά. Η αριστερά θέλει να φορτώνει με βάρη συγκεκριμένα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας. Είτε από ιδεολειψία, από αιμονή δηλαδή, είτε από πεποίθηση ότι αυτοί δεν θα μας ψηφίσουν, εμείς θέλουμε αυτούς που θα μας ψηφίσουν. Έτσι τόσο κοινικά, τόσο απλά. Όμως έτσι δεν βγαίνει η χώρα από το πρόβλημα. Άλλα χρειάζεται να γίνουν για να γίνει η χώρα, για να βγει η χώρα από το πρόβλημα. Και το ότι ο Μητσοτάκης είναι συγκροτημένος και ψύχρεμος και έχει νυφάλιο πολιτικό λόγο και μπορεί να σταθεί στην Ευρώπη με τους ξένους ηγέτες, να μιλήσει τη γλώσσα τους και να τους πείσει με την επιχειρηματολογία του. Εμείς πρώτα δεν το βρίσκω τη φοβερό ελάττωμα, προτέρημα το βρίσκω. Η τζάμπα μαγιά και το ύφος και το ειρωνικό, έτσι, και το γέλι υποτίθεται με το και το σακουαλιάς, γιατί η χαλαρότητα και η μαγιά, όχι, δεν είναι. Μπορεί εδώ να συγκινούν κόσμο, αλλά έξω δίνουν την εντύπωση ότι η χώρα διοικείται από ασόβαρους, έτσι. Λοιπόν, από πότε να είσαι συγκροτημένος είναι πρόβλημα. Από πότε το να είσαι σοβαρός και να μπορείς να μιλήσεις στη γλώσσα της χρηματοοικονομικής, των σύγχρονων προβλημάτων με τους ξένους αν ίσως πως ίσως, είναι πρόβλημα για να είναι σήμερα πλέον. Για αυτούς που μου λένε ότι ναι, άρα ο Μητσοτάκης πρέπει να έρθει πιο κοντά στο λαό. Εγώ το Μητσοτάκη το θέλω για να μιλήσει σε αυτούς και να διαπραγματευτεί με αυτούς και να τους πείσει αυτούς. Και από εκεί και πέρα συλλογική προσπάθεια είναι η κυβέρνηση. Όλοι θα βάλουν πλάτη, όλοι θα τον υπηρετήσουμε και όλοι ξέρουμε που πάμε να πλέξουμε. Και ότι πλέον η κυβερνητική θητεία δεν είναι καλοπέραση, κάθε άλλο. Αυτό το έζησα και εγώ. Έχει πάψει προπολού να είναι καλοπέραση και προνόμια. Είναι πάρα πολύ δουλειά σε δύσκολες συνθήκες, με δύσκολες αποφάσεις, αποφάσεις που κατά βάση είναι δύσκολες και με κόστος, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή είναι απαραίτητες, αν είναι ποτέ να βγούμε από το πρόβλημα και να πάμε σε ήρεμα νερά. Και έχουμε διανύσει πάρα πολλά χρόνια σε συνθήκες ύφεσης, στέρησης, που
Πάση τόσο έκανε τον κόσμο να φτάσει στα όρια της αντοχής του. Για να μην βλέπουμε την έξοδο από το πρόβλημα. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιο φως. Δυστυχώς όμως δεν το βλέπουμε με αυτούς. Και πλέον μπορούμε να συγκρίνουμε. Δεν είναι οι εξαγγελίες, τώρα είναι 2 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Όλοι ξέρουν ότι σε όλους τους τομείς τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν. Πείτε μου κάπου που μπορεί να πει κανείς ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Μακάρι φέτος το καλοκαίρι να είναι το καλύτερο το τελευταίο ετών για τον τουρισμό, αλλά αυτό δεν θα είναι κατόπιν ενεργείο της κυβέρνησης. Είναι κατόπιν της συγκυρίας που πλέον η Ελλάδα έχει μείνει ο μόνος τουριστικός προορισμός στην περιοχή μας. Κανείς δεν πάει πλέον στην Τουρκία, ακόμα και οι Τούρκοι πλέον έρχονται σε εμάς, τουλάχιστον στο χώρο. Έχουμε εδώ και 2 χρόνια μαζική εισροή Τούρκων τουριστών. Και πολλοί μάλιστα θέλουν και να μείνουν και αγοράζουν και ακίνητα, γιατί έτσι πως πάει η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, υπάρχει νόμος που λέει ότι αν κάνεις αγορά πάνω από 250.000 ευρώ ακινήτου στην Ελλάδα, παίρνεις και πενταετή άδεια παραμονής. Οπότε πάρα πολλοί Τούρκοι φροντίζουν να κάνουν τέτοιες αγορές στην Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Άλλο θέμα το πώς σιγά σιγά η περιουσία των Ελλήνων πωλείται σε γείτονες Βαλκάνιους που μια ζωή θέλανε με τα όπλα να κατέβουν στη θάλασσα και τώρα βρήκανε τον τρόπο με τα οικονομικά να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΙΕ. Άλλο θέμα αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα στην Βόρεια Ελλάδα. Και αν δεν ήταν ο Έλληνας σε απόλυτη αδυναμία να κάνει οτιδήποτε άλλο, δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Αλλά ξεπουλάει τώρα. Όπως ξεπουλάει και ο Σκουρλέτης ΔΔΗ, ο Σκουρλέτης, δεν είναι τώρα αρμόδιος ο Σκουρλέτης, αλλά όταν ήταν έτσι. Και τον Οσέος Πίρτσης με 45 και 35 εκατομμύρια τιμή πώλησης ευρώ, όταν τα 300 και τα 250 θεωρούνταν ξεπούλημα από τους προηγούμενους που προσπαθούσαν να κινήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες. Επομένως μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα. Έχουμε τον τρόπο να συγκρίνουμε και να καταλάβουμε πόσο στραβά έχουν πάει τα πράγματα. Σας είπα, να πιστεύετε στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, ξέρω ότι στηρίξατε ιδίως οι παλιότεροι την παράταξη αυτή και σε πολύ δύσκολες εποχές για τη Νέα Δημοκρατία και εδώ στην Κρήτη. Έτσι. Όταν τα Άσκια Ζόλα, η Φοβέρα και τα Πλάτωνα, η Σκλαβιά, άλλο καταστάσεις. Το οποίο συνέχεια είναι αυτές που ζούμε σήμερα. Μην αμφιβάλλετε. Διότι όλο το παλιό Πασόκ έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί όμως πάντα ήταν εκεί γιατί θέλανε να κερδίσουν κάτι από την κρατική μηχανή και από την νομή της εξουσίας. Εμείς ήμασταν πάντα εδώ, κυρίως επειδή πιστεύαμε. Και είχαμε κάποιες αξίες που πάντα βγάλαμε μπροστά. Όχι επειδή περιμέναμε να μας κάνουν κάτι και από αυτό εξαρτούσαμε αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε ή γιατί ήμασταν. Και αν κάποιοι απομακρύνθηκαν, εντάξει τώρα νομίζω ότι μπορούν να συγκρίνουν και να καταλάβουν πόσο χειρότερα πήγαν τα πράγματα. Δική μας δουλειά όμως είναι να τους πείσουμε ότι μπορούμε αύριο να φέρουμε σε πέρα στη δουλειά. Δεν μπορώ να ακούω από επιχειρηματία που κρατιέται και καλά να μου λέει ότι ναι, ρε παιδιά, τι θα κάνει και ο Κυριάκος, τι θα κάνει μια Δημοκρατία αν χρειαζόταν να πάρει αυτά τα μέτρα, θα κεγόταν και η Ελλάδα. Απαντώ, όχι, δεν θα κεγόταν η Ελλάδα για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν θα χρειαζόταν να πάρει μια Δημοκρατία αυτά τα μέτρα. Τα 12-12,5 δις που πήρε ο Τσίπρας αυτά τα 2-3 χρόνια, θυμίζω συγκριτικά ότι το πακέτο μέτρων που είχαμε να πάρουμε εμείς το 2014 ήταν το email Χαρδούβερ, που είχε 1,2 δις. 300 εκατομμύρια σε περικοπή πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και επικουρικών της τάξης των 10 ευρώ περίπου μεσοσταθμικά σε κάθε σύνταξη, ψίχουλα δηλαδή σε σχέση με τις περικοπές που ήταν μετά. Και το υπόλοιπο ήταν μια αύξηση του ΦΠΑ στον τουρισμό, το οποίο όμως ενδεχομένως θα μπορούσαμε ήδη να το είχαμε αποκλιμακώσει, εφόσον θα βγαίναμε από το πρόβλημα και τώρα θα ήμασταν εκτός μνημονίων και θα καθαρίζαμε με την αξιολόγηση. Και για το Μιλ Καρδούλη θυμάστε τότε σταυρώθηκε η κυβέρνηση. Και τώρα έρχεται κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη συμφωνία, διότι ήδη έχει συμφωνηθεί από το 2018 τέλος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία. Ανάλογα με το στάτους, τα μικρά πληρώνουν μικρότερο ποσό, έτσι, με τις κλίνες, τα μεγαλύτερα πληρώνουν μεγαλύτερο, που στην ουσία θα είναι όχι ισότιμο με αυτό που θα πληρώνουν τον αυξημένο ΦΠΑ, ακόμα περισσότερο θα τους εξανεμίσει όλα τα κέρδη. Άλλο ένα κόστος το οποίο έρχεται να προσμετρηθεί από το 2018 και μετά που υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν νομίζω ότι
Δεν θέλω να μακρηγορήσω και πραγματικά μπορεί να σε έχω κουράσει, αλλά νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα λέμε, διότι εσείς είστε τα στελέχη που θα καταρχήν πρέπει όλοι μεταξύ μας να συνεννοηθούμε και να τα καταλάβουμε και να καταλάβουμε, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η διαφορά. Και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, αυτή η παράταξη που κλήθηκε πάντα στις δύσκολες στιγμές να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά, αναλαμβάνοντας και κόστος. Τελικά όμως πάντα έφερε τη χώρα στα ίσα της. Και μετά ενδεχομένως καταψηφίστηκε γι' αυτό, γιατί η ανάταξη γίνεται πάντα και με το σχετικό κόστος. Και μετά ήρθαν οι δημαγωγοί να τα ξανασκορπίσουν και ξανά μανά από την αρχή. Αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι πάλι θα κληθούμε να δώσουμε τις λύσεις. Και ό,τι τάξει ο Πρωθυπουργός εδώ και η ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και ό,τι υποσχεθούν και ό,τι παροχολογήσουν από εδώ και πέρα, επιτρέψτε μου να πω, θα εξαντλήσουν όλα τα μέσα. Μην έχετε κανένα αδειασμό γι' αυτό. Γιατί είναι εξουσιομανής και τους έχει αρέσει κιόλα η εξουσία, ξέρετε. Προκύπτει αυτό από το ύφος που έχουν αναπτύξει, αλλά και τον τρόπο που κινούνται. Τους αρέσει. Μπορεί να είναι αριστερή, να είναι με τον απλό λαό, έτσι λένε, αλλά τους αρέσει η εξουσία. Ξέρετε, στις εκδηλώσεις απάνω έχω τρεις συναδέλφους που στήριζα. Όταν είναι κατάθεση στεφάνων και επίσημες εκδηλώσεις και παράτες και ιστορίες, δεν λείπουν από τίποτα, από πουθενά. Αλλά ανάθεμά μου, αν έχουν μπει σε ένα καφενείο, δεν έχουν ορίσει ακόμα τον νομό Καβάλας, ξέρετε, από άντε στάχνη. Δεν έχουν επισκεφθεί ούτε τα μισά βουλιά. Δεν θα πάνε να επιχειρηματολογήσουν με τον κόσμο. Του σήκωσε το κύμα τη δυσαρέσκεια, βεβαίω, και τη δημοφιλία του Τσίπρα που ερχόταν με τόση φορά αφού υποσχεθεί όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα όχι. Μόνο για τι επισημότητε και τι πολυτελεί εκδηλώσει. Εμεί πάντα δεν ήμασταν έτσι. Θυμάμαι πάντα υπήρχε ανταγωνισμό στη Νέα Δημοκρατία και μεταξύ των υποψηφίων. Ανταγωνιζόμαστε τον ένα στον άλλο. Ποιος θα επισκεφθεί περισσότερα μέρη, ποιος θα τοποθετηθεί, ποιος θα πιάσει τον κόσμο. Και έχουμε μάθει αλλιώς. Αυτή είναι ένα συγκυριακό αποτέλεσμα, το οποίο φυσικά έχει ημερομηνία λήξης. Εγώ ελπίζω η χώρα να μην έχει ημερομηνία λήξης. Σας είπα, υπάρχει ζημιά. Το θέμα είναι πόσο μεγάλη θα είναι όταν έρθουμε εμείς τα πράγματα. Ελπίζω να μην είναι ανεπανόρθωτη. Αλλά σας δηλώνω ότι πρέπει να πιστέψουμε και στη νέα ομάδα που θα κληθεί να αναλάβει δύσκολα πάρη, αλλά και στον αρχηγό, ο οποίος είναι απολύτως συνειδητοποιημένος. Όταν κατέβαινε του Παξένης ότι τι πας να κάνεις, είσαι συνειδητοποιημένος, μου λέει ξέρω απόλυτα τι με περιμένει. Και ξέρεις, η ζωή μου εδώ και πολύ καιρό είναι μη κανονική μου υποτηρία που τσοτάξει κάποια στιγμή, γιατί γνωριζόμαστε από πιο παλιά. Αλλά το έχω αποδεχθεί. Να είναι καλά αυτοί που με στηρίζουν, οι άνθρωποι μου από γύρω. Αυτό ισχύει βέβαια για τον καθένα που εμπλέκεται στα κοινά. Δεν είναι εύκολη απόφαση και κυρίως δεν είναι εύκολες εποχές. Και κλείνω με αυτό που είπε προχθές ο πρόεδρος μας, είναι ότι ξέρετε, πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι όλα έχουν αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως ήταν, επομένως τίποτα δεν μπορεί να γίνει όπως το κάναμε κάποτε. Όλα πρέπει να γίνουν με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό για μένα είναι πολύ σοφή κουβέντα και περιγράφει με δύο λόγια ποιο είναι το χρέος και τι περιμένει αυτούς που θα κληθούν αργά ή γρήγορα να βγάλουν τη χώρα από το πρόβλημα. Αλλά παράλληλα και ποια είναι όλη μας η ολονών μας υποχρέωση να στηρίξουμε, όχι βέβαια με απόλυτη ανοχή, αλλά θα έλεγα με επικριτική και διακριτική στήριξη την προσπάθεια αυτών που αργά ή γρήγορα θα κληθούμε, όπως σας είπα, να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Σας θέλουμε κοντά, πραγματικά σας θέλουμε κοντά και πραγματικά απευθυνόμενος από τους παλιούς, δεν γίνεται χωρίς τους παλιούς, ξέρετε. Όχι μόνο γιατί οι παλιοί έχετε περάσει περισσότερα και έχετε τις εμπειρίες, ας πούμε, σκαμπανεβασμάτων στην πολιτική ζωή του τόπου και αλλαγών κτλ. Και το πώς έπρεπε να κινηθούμε κατά καιρούς ή πώς κινηθήκαμε κατά καιρούς. Πράγμα που δεν έχουν οι νεότεροι, οι οποίοι βράζουν το αίμα τους και έχουν μια πιο απλοϊκή προσέγγιση προς τα πράγματα. Έτσι. Τα προβλήματα όλα είναι σύνθετα πλέον. Τίποτα δεν είναι απλά. Δεν ήταν όλα απλά, θα είχαμε και απλές λύσεις. Είναι πολύ σύνθετα τα θέματα. Πάρα πολύ σύνθετα και περίπλοκα. Και καμία λύση δεν είναι εύκολη και απλοϊκή. Αλλά το συνειδητοποιούμε και πάμε παρακάτω.
Και το παρακάτω είναι να βγούμε και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, παίζοντας όμως ρόλο και στη συνδιαμόρφωσή τους. Εγώ δεν ήρθα σήμερα, ας πούμε, δεν πήγα στα καταστήματα κράτησης επειδή δεν είχα τι να κάνω. Ήθελα να διαμορφώσω προσωπική άποψη, ειδή σώμαση, για το πώς λειτουργούν τα καταστήματα κράτησης εδώ, στο νησί. Δεν είναι η λειτουργία του Σόμια με αυτή του Κορυδαλού και κάθε κατάστημα έχει διαφορετικές ειδικές λειτουργίες. Όπως και κάθε πρωτοδικείο. Άλλα τα προβλήματα του Ηρακλείου, άλλα του Κασιφίου, άλλα της Καβάλας, άλλα της Αθήνας και της Πειραιά. Πρέπει όμως να έχω άποψη. Ώστε αύριο, αν κληθώ, ας πούμε, να πάρω αποφάσεις, να μπορώ να διαφοροποιήσω. Και εν πάση περιπτώσει να μεταφέρω τις απόψεις μου και αυτά που απεκόμισα σε αυτούς που θα συνδιαμορφώσουμε αύριο τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Ήδη ομάδες εργασίας της Γραμματείας Προγράμματος υπό τον Κωστή Κατζηδάκη δουλεύουν εδώ και πολύ καιρό. Και στη συνεργασία με τους τομείς θα αρχίσει τώρα η τελική συνδιαμόρφωση, όπως σας είπα, πακέτου προτάσεων για κάθε τομέα. Γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος τι διάολο θα κάνουμε και εμείς τι προτείνουμε αν αύριο κληθούμε να αναλάβουμε. Και πρέπει να ξέρει ότι δεν ισχύει το περίφημο έλα μωρέ και ο Μητσοτάκης να έρθει, τα ίδια θα είναι, μία από τα ίδια θα είναι, δεν έχει περιθώρια κινήσεων, είναι όλα προαποφυσμένα. Όχι. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο διαμόρφωσης, γιατί σας είπα, οι στόχοι μόνο είναι αυτοί που ενδιαφέρουν. Τα μέσα για την επίτευξη πρωτοστόχων έχουν να κάνουν με πώς βλέπεις τα προβλήματα από τη διαφορετική πολιτική οπτική γωνία. Αλλιώς τα έβλεπε πάντα η κεντροδεξιά, αλλιώς τα έβλεπε πάντα η αριστερά. Αυτό νομίζω πρέπει όλοι ως συνειδητοποιημένοι, ας πούμε, ως συνειδητοποιημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να το καταλάβουν. Εδώ δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Πραγματικά σας ευχαριστώ για την υπομονή πρώτα που με ακούσατε. Αν κάποιος έχει κάτι να ρωτήσει ή κάποιο προβληματισμό να εγείρει, ευχαρίστως να απαντήσω αν μπορώ. Και πάλι σας ευχαριστώ για τη μεγάλη πραγματικά υπομονή σας να ακούσει το επιθέσεις μου και αν το παρατραβάω κάπως, δικαιολογήστε με, το κάνω συνέχεια. Ο Αυγενάκης συνέχεια με διορθώνει, συνήθως γιατί έχει να προλάβει κάποιο αεροπλάνο να πάει κάπου αλλού. Αλλά είναι πολλά αυτά που θέλουμε να πούμε και πραγματικά νομίζω ότι είναι χρέος μας να τα επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε στους ανθρώπους από τους οποίους έχουμε την προσδοκία να μας στηρίξουν και να στηρίξουν την παράταξη. Και πάλι σας ευχαριστώ.